εμφάνιση, ενώ τώρα οι δύο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο υπό το χειροκρότημα του κόσμου, φίλοι και των δύο ομάδων και του Πόρου και της Επισκοπής που έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Ο Πόρος λοιπόν με Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια, Σπηλιώτη, Μαυροειδή, Λουμπάκη, Δαμιανάκη, Τριανταφυλλίδη, Πήλιο, Χριστάκη, Μαραθιανό, το Ρωμανίδη και Καρβελά. Αυτή είναι η εντεκάδα που επέλεξε ο Λεωνίδας στο Μιχελάκης, παίκτες της Επισκοπής που χαιρετούν τον κόσμο, το ίδιο και οι παίκτες του Πόρου. Παπαδόπουλος, Πηλιώτης, Μαυροειδής, Λουμπάκης, Δαμιανάκης, Τριανταφυλλίδης, Πήλιος, Χριστάκης, Μαραθιανός, Ρωμανίδης και Καρβελάς, η εντεκάδα του Πόρου. Στον πάγκο Μεταξάκης, Μαγάκης, Πολυχρονάκης, Πρινιανάκης, Χρήστου, Σένκα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα του Πόρου που βρίσκεται στην αποστολή, είναι στην 18άδα. Πολύ όμορφες κινήσεις από τον μεσοεπιθετικό της Επισκοπής. Ένα σουτ. Καλό είναι, η μπάλα περνάει δίπλα από το δεξί παραθυράκι του Παπαδόπουλου. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Προσπάθεια, κάθετη πάσα ήταν έξυπνη από τους Ρεθυμνιώτες. Δεν πέρασε. Νέα κάθετη πάσα, ένα σουτ. Πέφτει ο Παπαδόπουλος, διώχνει σε κόρνερ. Το σουτ που έγινε από δεξιά από τους παίκτες της Επισκοπής στο 12ο λεπτό. Κερδίζουν οι παίκτες του Πόρου με τον Πήλιο. Πήλιος περνάει δύο παίκτες της Επισκοπής, θα κάνει και ένα σουτ αδύναμο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Χανιωτάκης, πέφτει στην δεξιά του γωνία και μπλοκάρει την μπάλα. Παίκτες της Επισκοπής, ωραίο το 1-2 και το σουτ. Μπάλα έσκασε στο έδαφος, μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος. Επικίνδυνο το σουτ αυτό γιατί η μπάλα έσκασε στο έδαφος. Ο Παπαδόπουλος είχε οπτικό πεδίο. Κρατάει και πάλι για τον Καρβελά. Το τάκλιν. Δεν βρήκε την μπάλα της Επισκοπής. Ο Καρβελάς μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει για τον Μαραθιανό το σουτ. Η μπάλα πάνω στη γραμμή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της Επισκοπής. Θα γίνει σέντρα. Η κεφαλιά από τον Τριανταφυλλίδη. Ο Μαραθιανός με τον Νίκητς. Δυνατή μονομαχία. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής. Το σουτ μακρινό. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Από τους ποδοσφαιριστές της Επισκοπής. Δυνατό δεξί σουτ έξω από την περιοχή. Μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Στέγεται πολύ καλά. Ανταγωνιστικός και είχε και την μεγάλη ευκαιρία με τον Μαραθιανό. Το σουτ το οποίο απομάκρυναν πάνω στη γραμμή οι παίκτες της Επισκοπής, οι οποίοι είναι στην πρώτη επίθεση του δεύτερου ημιχρόνου. Μια κεφαλιά που θα γίνει. Μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος στην κλειστή του αριστερή γωνία. Κίνηση ζητάει από τους συμπαίκτες του ο Νίκητς. Φερέιρα, η σέντρα, η μπάλα μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά επικίνδυνη αλλά δύναμη, μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος. Εκτελείται. Μια κεφαλιά από τον Δαμιανάκη, μπάλα έξω. Στο 58. Κόρνερ του Χριστάκη, κεφαλιά του προθυμένου Δαμιανάκη. Η μπάλα πιο πίσω. Για τον Ανδρικόπουλο, αυτός δεξιά για τον Σουμπασάκη. Η σέντρα από τον Σουμπασάκη, η κεφαλιά, μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος. Αριστερά για τον Πήλιο που έχει ελεύθερο χώρο. Θα γυρίσει την μπάλα για τον Καρβελά. Καρβελάς θα σουτάρει, μεγάλη απόκριση από τον Χανιωτάκη. Και κόρνερ για τον Πόρο, ο οποίος απειλεί με τον Καρβελά. Ο Χανιωτάκης είναι εκεί. Σουμπασάκης, ωραία κυκλοφορία της μπάλας, λίμα από αριστερά για την Επισκοπή. Θα γίνει το σουτ, η μπάλα λίγο έξω, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Εναέρες μονομαχίες, ο Νίκητς, η μπαλιά μέσα στην περιοχή, το σουτ, ο Παπαδόπουλος μεγάλη απόκρουση και γκολ. 0-1 στις καθυστερήσεις ο Φερέιρα. Θα δώσει την νίκη στην Επισκοπή, τολμώ να πω, καθώς στο 94 ο Φερέιρα από κοντά σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρότσα Φερέιρα λοιπόν. Ο Μαυροειδής θα γεμίσει στην περιοχή. Κανένα πρόβλημα για τον Χανιωτάκη που μπλοκάρει και σφυρίζει για τελευταία φορά στο Μαρτινέγκο. Ο Ταμπουρατζής, τελικό αποτέλεσμα. Στην τελευταία φάση του αγώνα ο Ρότσα Φερέιρα χαρίζει μια μεγάλη νίκη στην Επισκοπή εδώ στο Μαρτινέγκο. Τελικό αποτέλεσμα, Πόρος Επισκοπή 0-1.